Η ερώτησή μας αφορά βεβαίως την εξ αποστάσεως διδασκαλία, αλλά η χρονική απόσταση που μας χωρίζει, κυρία Υπουργέ, από το φετινό γιορτασμό του Πολυτεχνείου είναι λίγες μονάχα ώρες. Και επειδή έχω μπροστά μου την Υπουργό Παιδείας και επειδή η παιδεία ήταν ένα από τα συνθήματα του ηρωικού ξεσηκωμού του Πολυτεχνείου, πρέπει εδώ να γίνει ένα μικρό σχόλιο, και τα γεγονότα άλλωστε είναι πυκνά, γιατί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας στην πρεμούρα της να ακυρώσει το φετινό γιορτασμό του Πολυτεχνείου προχώρησε σε μια απαράδεκτη, κατάπτυστη και αυταρχικότατη απαγόρευση των συναθρήσεων άνω των 3 ατόμων, καθάπασαν παρακαλώ την επικράτεια. Διπλός ο στόχος της κυβέρνησής σας. Πρώτα να παρεμποδίσετε το αγωνιστικό, το ηρωικό μήνυμα του Πολυτεχνείου να φτάσει και φέτος παντού και να ακουστεί όσο πιο δυνατά γίνεται έξω από την Αμερικάνικη Πρεσβεία, να εμποδίσετε αυτό το μήνυμα να ακουστεί και φέτος, δεν θα τα καταφέρετε ό,τι και αν κάνετε, και δεύτερο στόχος σας, να αποπροσανατολίσετε από τις τεράστιες ευθύνες της δικής σας κυβέρνησης σχετικά με τη διαχείριση της πανδημίας που οδηγεί στην κατάρρευση του δημόσιου συστήματος υγείας, γιατί αυτό ζούμε τώρα, και στα καθημερινά ρεκόρ θανάτων και κρουσμάτων. Σας καλούμε έστω και τώρα. Πάρτε τώρα μέτρα προστασίας για τους χώρους δουλειάς, για τα μέσα μαζικής μεταφοράς, για τις δομές τις κοινωνικές, υγείας και πρόνοιας, για τα γυροκομεία, και αφήστε όσα σκέφτεστε να κάνετε για το Πολυτεχνείο. Το Πολυτεχνείο θα τιμηθεί όπως πρέπει, με όσους πρέπει και όπως πρέπει βέβαια και όπως του αξίζει. Το μόνο λοιπόν που απομένει στην κυβέρνησή σας, κυρία Υπουργέ, είναι να πάρετε πίσω, έχετε το χρόνο να το κάνετε, πίσω αυτήν την κατάπτυστη αντισυνταγματική απόφασή σας. Σας καλεί άλλωστε το ίδιο να κάνετε και η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, γιατί τίποτε άλλο δεν μπορεί να γίνει ανεκτό. Τώρα, σε ό,τι αφορά την ερώτησή μας για την εξ αποστάσεως διδασκαλία, να πούμε ότι βεβαίως υπάρχουν, συντρέχουν, πρέπει να συντρέχουν οι αναγκαίες προϋποθέσεις για να υλοποιηθεί αυτή η τηλεκπαίδευση, δηλαδή για να βοηθηθούν οι μαθητές βεβαίως στις σημερινές συνθήκες της πανδημίας. Ξέρετε όμως, κυρία Υπουργέ, είναι χιλιάδες οι οικογένειες των λαϊκών οικογένειών που ζουν με το άγχος και την αγωνία να εξασφαλίσουν στα παιδιά τους εκείνον τον τεχνολογικό εξοπλισμό που χρειάζεται, μιλώ για τα τάμπλετ, για τα λάπτοπ, για την πρόσβαση στο ίντερνετ, προκειμένου αυτά να καταφέρουν να συμμετέχουν. Ξέρετε πάρα πολύ καλά, άλλωστε με δική σας ανακοίνωση του Υπουργείου παραδέχεστε ότι 250.000 παιδιά στην πρώτη φάση της τηλεκπαίδευσης, την άνοιξη, έμειναν εκτός. Να μην ξεχνάμε εδώ, να μην ξεχάσουμε και την αγωνία των ίδιων των εκπαιδευτικών και για την εφαρμογή της τηλεκπαίδευσης εξαιτίας της ανύπαρκτης επιμόρφωσης και της ανύπαρκτης προετοιμασίας τους εξαιτίας της κυβερνητικής βεβαίως πολιτικής. Ενώ είναι γνωστά και τα ζούμε κάθε μέρα, τα ζουν και οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς και τα παιδιά, τα προβλήματα του πανελλήνιου σχολικού δικτύου. Σας ρωτάμε λοιπόν, τι θα κάνετε για να εξασφαλίσετε την ισότιμη πρόσβαση όλων των μαθητών, επαναλαμβάνω, όλων των μαθητών στα εξ αποστάσεως μαθήματα, με δωρεάν παροχή από το κράτος όλων των μέσων που χρειάζονται και ως προς τα τεχνολογικά μέσα και ως προς τις υποδομές, να εξασφαλιστεί δηλαδή ο δημόσιος χαρακτήρας, να εξασφαλιστεί και ο δημόσιος και δωρεάν χαρακτήρας της εργαστηριακής τηλεκπαίδευσης, να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα με τις απουσίες των μαθητών που δεν έχουν τη δυνατότητα της τηλεκπαίδευσης. Τι θα κάνετε λοιπόν για όλα αυτά και για να αναβαθμίσετε βεβαίως το πανελλήνιο. Κάποια στιγμή πρέπει να γίνει και αυτό το πανελλήνιο σχολικό δίκτυο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε συνάδελφε. Θα σας παρακαλούσα να προσπαθείτε να κρατήσετε λίγο το χρόνο τουλάχιστον στην ερώτησή σας για να μπορέσουμε να έχουμε λίγο παραπάνω χρόνο ίσως στην δευτερολογία σας. Το κατάλαβα, κύριε συνάδελφε. Ελάτε, κυρία Υπουργέ. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ, κύριε συνάδελφε, για την ερώτηση. Πριν μπω στην ουσία της απάντησης, επιτρέψτε μου να κάνω μία αναφορά σε αυτό που είπατε. Αναφερθήκατε στη γιορτή του Πολυτεχνείου. Κύριε Δελή, δεν γιορτάσαμε με τον συνήθι τρόπο ούτε την 25 Μαρτίου, ούτε την 28 Οκτωβρίου. Όταν η χώρα μας έχει 70 νεκρούς, όταν έχει τόσους πολλούς διασωληνωμένους, όταν βιώνει αυτή την πρωτόγνωρη υγειονομική κρίση, μια κρίση πρωτόγνωρη για όλο τον πλανήτη, μπορούμε πολύ καλά να τιμούμε την ιστορία μας και την τιμούμε, αλλά δεν χρειάζεται. Πρέπει να προσαρμοστούμε στις συνθήκες και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο εξεδόθηκε η συγκεκριμένη αυτή απόφαση.
Και στα σχολεία μας ακόμα έχει προβλεφθεί αύριο διαδικτυακά να εορταστεί το Πολυτεχνείο όπως ακριβώς αρμόζει. Τιμούμε λοιπόν, αλλά τιμούμε με τρόπο προσαρμοσμένο στις έκτακτες συνθήκες που βιώνει η χώρα μας. Έρχομαι στην ερώτησή σας. Αναφερθήκατε στις υποδομές και στον εξοπλισμό. Θα σας απαντήσω διακριτά. Ψηφιακές υποδομές. Σε αντίθεση με την εγκατάληψη των προηγούμενων χρόνων, το τελευταίο 8μήνο έχουν γίνει πολύ μεγάλα βήματα στις δημόσιες ψηφιακές υποδομές. Ξεκινώ με το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο, το οποίο όταν αναλάβαμε, κύριε συνάδελφοι, την ηγεσία της χώρας, μπορούσε να φιλοξενήσει ταυτόχρονα με όλους 500 ταυτόχρονους χρήστες στις τηλεδιασκέψεις. Αυτό ήτανε. 500 συνολικά ταυτόχρονοι χρήστες. Από την κυβέρνησή μας εξασφαλίστηκε η χρηματοδότηση του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων για το 2021 και 2022, με αύξηση προϋπολογισμού κατά περισσότερο από 30% σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Γεγονός που επιτρέπει πλέον στο ΠΟΥΣΟΔΟΥ, στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο, να έχει κατάλληλα στελεχωμένες τεχνικές ομάδες. Δεύτερον, αναδιάταξε τους πόρους και βελτιστοποίησε επιμέρους διαδικασίες σύμφωνα με τα νέα δεδομένα που προκύπτουν από την αλλαγή της χρήσης του διαδικτύου λόγω αναστολής λειτουργίας των σχολείων και κατακόρυφης αύξησης της χρήσης των υπηρεσιών εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Τρίτον, για τη χρηματοδότηση συγκεκριμένα, φροντίσαμε για την ένταξη έργου ύψους 3,5 εκατομμυρίων ευρώ στο ΕΣΠΑ για τα έτη 2021 έως και 2023. Μια χρηματοδότηση που ήταν τελματωμένη ως το 2016. Τέταρτον, ό,τι αφορά στην πρόσβαση στα σχολεία σε γρήγορα δίκτυα. Από κοινού, τα Υπουργεία Παιδείας και Θρησκευμάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κατά το τελευταίο χρόνο προχωρήσαμε στην αναβάθμιση 7.100 κυκλωμάτων σχολείων από ADSL σε VDSL, ενώ περίπου 1.500 σχολεία διαθέτουν οπτική ίνα. Και προχωρούμε στην εγκατάσταση οπτικών ινών σε περίπου άλλα 4.000 σχολεία της επικράτειας. Έκτον, εξασφαλίσαμε δωρεάν πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης για όλη την εκπαιδευτική κοινότητα της χώρας, στην οποία υπηρεσία γίνονται συνεχείς αναβαθμίσεις για να βελτιστοποιείται διαρκώς η απόδοση. Έρχομαι στον εξοπλισμό. Ως Υπουργείο εξασφαλίσαμε για τις σχολικές μονάδες της χώρας μας επιπλέον εξοπλισμό που ξεπερνάει τις 90.000 φορητές συσκευές. Κύριε Δελή, όταν αναλάβαμε την ηγεσία, οι φορητές συσκευές στα σχολεία της χώρας μας συνολικά ήταν 4.500. Και εξασφαλίσαμε να φτάσουν αυτές στις 90.000. Μιλάμε δηλαδή για μία αύξηση της τάξης των 2.000%. Αυτή είναι η αύξηση στις φορητές συσκευές της χώρας. Και αυτή η αύξηση έγινε μέσω ευρωπαϊκών κονδύλιων ΕΣΠΑ. Δράτω με τις ευκαιρίες να απαντήσω εδώ πέρα, διότι ακούω ότι δεν αξιοποιήσαμε ευρωπαϊκά κονδύλια. Φυσικά και τα αξιοποιήσαμε και πάρα πολύ νωρίς την άνοιξη, προκειμένου ακριβώς να αξιοποιήσουμε αυτά τα κονδύλια για να ενισχύσουμε τις υποδομές στα σχολεία μας. Αλλά βεβαίως ήταν πολύτιμη συνδρομή και του ιδιωτικού τομέα εδώ πέρα, με πάνω από 25.000 συσκευές που ήρθαν από δωρεές. Αυτός ο εξοπλισμός αποτελεί η περιουσία των σχολείων μας και διατίθεται από τους διευθυντές σε μαθητές και εκπαιδευτικούς που έχουν ανάγκη στη βάση κριτηρίων όπως το χαμηλό εισόδημα, η ανεργία γονέων και δαιμόνων, η ιδιότητα μέλους μονογονεϊκής, πολύτεκνης, τρίτεκνης οικογένειας, ορφανικής οικογένειας. Και η κατανομή έλαβε υπόψη επίσης κοινωνικά κριτήρια. Ξεκινήσαμε τις περιοχές με χαμηλό κατακεφαλήνα ΕΠ, δυσπρόσθετες περιοχές, σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, επαγγελματικής εκπαίδευσης. Ενώ βεβαίως έχει ληφθεί υπόψη και πόσο εξοπλισμό είχαν ήδη τα σχολεία τα συγκεκριμένα. Δεύτερον, έχουμε φροντίσει, ούτως ώστε ακόμα και αν κάποιος δεν έχει δυνατότητα σύνδεση μέσω διαδικτύου, ακόμα και αν δεν έχει υπολογιστή, αν δεν έχει τάμπλετ, αν δεν έχει έξυπνο τηλέφωνο, να μπορεί να συνδεθεί ψηφιακή του τάξη ακόμη και μέσω τηλεφώνου με αστική χρέωση. Τρίτον, έχουμε εξασφαλίσει δωρεάν χρήση δεδομένων, data, για όποιον συνδέεται στις πλατφόρμες με τις οποίες συνεργάζεται το Υπουργείο για την τηλεκπαίδευση, για να μην μείνει κανείς πίσω. Σκοπός μας όμως, και θα κλείσω κυρία Πρόεδρε, σκοπός μας κυρία συνάδελφε, δεν είναι η μονιμοποίηση της τηλεκπαίδευσης. Και το έχουμε διαμηνήσει επανειλημμένως. Δεν υπάρχει τίποτε κατά τη γνώμη μας που μπορεί να αντικαταστήσει, να υποκαταστήσει την διαζώσης εκπαίδευση. Στόχος μας λοιπόν είναι να ανταποκριθούμε στο μέγιστο βαθμό σε μια έκτακτη συνθήκη, διευκολύνοντας όσους έχουν πραγματικά ανάγκη με όλους αυτούς τους τρόπους, με δωρεάν δεδομένα, με έκτακτο εξοπλισμό, με πολλαπλές εναλλακτικές και λύσεις. Θα επανέλθω στη δευτερολογία μου, κύριε συνάδελφε, σχετικά με τις επιμορφώσεις και τα άλλα σημεία που θίξατε στην ερώτησή σας. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ, κύριε Υπουργέ, αλλά και κύριε συνάδελφε.
Ναι, κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν θέλουμε να ενημερώσουμε και την Υπουργό και την Κυβέρνηση, αλλά και όσους βγαίνουν αυτές τις μέρες στα κανάλια και στα ραδιόφωνα και μιλάνε ότι δεν έγιναν εκδηλώσεις στις προηγούμενες επετείους, να μην τους θυμίσουμε μονάχα τη μεγαλειώδη εκδήλωση της Πρωτομαγιάς έξω από τη Βουλή, που έγινε με την υποδειγματικότερη τήρηση των υγειονομικών καγνώνων και η εικόνα αυτή έκανε το γύρο του κόσμου. Εκδηλώσεις έγιναν και την 28η Οκτωβρίου και στα σχολεία και στις σχολές και στις γειτονιές και σε διάφορους άλλους χώρους. Μονάχα το κόμμα μας και με έκανε αρκετές για την συγκεκριμένη επέτειο. Συνεπώς μπορούσε και μπορεί και θα γίνει φυσικά με την απαραίτητη τήρηση όλων των υγειονομικών κανόνων και η αυριανή εκδήλωση για το Πολυτεχνείο. Τώρα, ως προς την ερώτηση. Εξακολουθεί η κυρία Υπουργός να εξοραίζει μια κατάσταση που, με συγχωρείτε, δεν εξοραίζεται με τίποτα. Ακόμα και σήμερα, τόσες μέρες μετά την έναρξη της τηλεκπαίδευσης, υπάρχουν σοβαρά προβλήματα σε όλη τη χώρα. Αυτά μαθαίνουμε εμείς, φαντάζομαι τα γνωρίζετε κι εσείς. Είπατε ότι η τηλεκπαίδευση δεν είναι το άπαν. Θα συμφωνήσουμε ότι η τηλεκπαίδευση είναι υποκατάστατο της εκπαίδευσης και σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να αντικαταστήσει τη ζωντανή διδασκαλία. Φυσικά. Συνεπώς, η πιο ενδεδειγμένη λύση είναι, και μπορεί να είναι, λέμε εμείς, τα ανοιχτά σχολεία, κυρία Υπουργέ, με όλα βεβαίως τα απαραίτητα εκείνα μέτρα προστασίας. Με όλα εκείνα δηλαδή τα μέτρα προστασίας τα οποία η κυβέρνησή σας αρνήθηκε να πάρει και άφησε να περάσει ένα αξιοποίητο ένα ολόκληρο χρονικό διάστημα από τον περασμένο Μάρτη. Χρονικό διάστημα που θυμίζω ότι κερδίθηκε με την υπεύθυνη στάση του ελληνικού λαού, χρόνος δηλαδή πολύτιμος, ο οποίος θυσιάστηκε, χωρίς δεύτερη κουβέντα, στο βωμό των κερδών του τουριστικού κεφαλαίου, των αεροπορικών εταιριών και των επιχειρηματικών ομίλων, και τα τραγικά αποτελέσματα αυτής της διαχείρισης από την κυβέρνησή σας τα βλέπουμε τώρα. Ποια ήταν αυτά τα μέτρα που έπρεπε να πάρετε και δεν τα πήρατε? Τα γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Σας τα ζήτησαν οι εκπαιδευτικοί, σας τα ζήτησαν οι γονείς. Μα πάνω απ' όλα, κυρία Υπουργέ, σας τα ζήτησαν οι ίδιοι μαθητές με τον πολυήμερο αγώνα τους, τον ελπιδοφόρο. Χιλιάδες μαθητές σε όλη τη χώρα. Περισσότερες αίθουσες για να μην είναι πάνω από 15 μαθητές στην τάξη. Περισσότεροι εκπαιδευτικοί. Περισσότερες καθαρίστριες. Και βέβαια, διαρκής ιχνηλάτηση του κορονοϊού στα σχολεία, με συνεχή επαναλαμβανόμενα τεστ, δωρεάν όμως και για γονείς και για εκπαιδευτικούς και για τους μαθητές φυσικά. Τίποτα από αυτά δεν κάνατε και ούτε και τώρα εννοείται να τα κάνετε και επιπλέον κάνετε και συνεχώς κάνατε και μια επίδειξη απαράδεκτη πυγμής χτυπώντας με μανία μαθητικές κινητοποιήσεις και σέρνοντας τα κρατητήρια μέχρι και 14χρονα παιδιά. Και έρχεστε τώρα και ξανακλίνετε τα σχολεία. Εσείς που συκοφαντούσατε τους μαθητές ότι θέλουν να κλειστά τα σχολεία, ομολογείτε δηλαδή φορά παρτίδα την αποτυχία της δικής σας πολιτικής που διαλαλούσε μέχρι και χτες ότι τα σχολεία είναι ασφαλή και ότι στα σχολεία δεν διαδίδεται ο κορονοϊός την ώρα που τα σχολεία έκλειναν το ένα μετά το άλλο και τα τμήματα το ίδιο. Συνεπώς, ούτε το δεύτερο lockdown, ούτε το δεύτερο κλείσιμο των σχολείων ήταν της μοίρας μας γραφτό, ούτε ήταν και αναπόφευκτο. Αποτελεί έργο αποκλειστικό της κυβέρνησης, όσο και αν τα φορτώνετε όλα στην ατομική ευθύνη, προσπαθώντας να κρύψετε τις δικές σας βαριές ευθύνες για το αθωράκιστο σύστημα υγείας και για τις υγειονομικές βόμβες των χώρων δουλειάς και των μέσων μαζικής μεταφοράς. Είναι γνωστό ότι αυτή η τακτική στην τηλεκπαίδευση, αυτή δηλαδή η απαράδεκτη λειτουργία της, στην πραγματικότητα ανεβάζει, υψώνει ακόμα μεγαλύτερους τους ταξικούς φραγμούς στη γνώση, αφού δεν έχουν όλη την ίδια πρόσβαση σε αυτήν. Κύριε Συνάδελφε, πρέπει να κλείσετε σιγά-σιγά, σας παρακαλώ. Εδαφός, θα κλείσω, κυρία Πρόεδρε, και ευχαριστώ. Και στρώνει βεβαίως το έδαφος για να παρεμβαίνουν και διάφοροι χορηγοί από εδώ και από εκεί, με πολλούς και διάφορους τρόπους μέσα στα σχολεία. Όμως, ακόμα και αυτή η τηλεκπαίδευση εξακολουθεί να έχει προβλήματα. Συνεπώς, κάθε προσπάθεια που κάνετε να εξοραίζετε την κατάσταση, μάλλον δεν έχει βάση. Και επιτέλους, τόσα εκατομμύρια ακούμε ξοδεύονται για την τεχνολογική και για την ψηφιακή αναβάθμιση της ελληνικής δημόσιας σχολείας. Ένα ποσό δεν μπορούσε να περισσέψει από αυτά για να αναβαθμιστεί το πανελλήνιο σχολικό δίκτυο, για να αποκτήσουν όλοι οι μαθητές? Το ερώτημα είναι άμεσο, κυρία Υπουργέ. Έχουν όλοι οι μαθητές αυτή τη στιγμή ισότιμη πρόσβαση στην τηλεκπαίδευση? Την απάντηση τη γνωρίζετε πάρα πολύ καλά και βεβαίως αυτή είναι η δικιά σας ευθύνη να την
εξασφαλίζεται. Έχουν όλοι μια καλή σύνδεση στο ίντερνετ. Έχουν όλοι ένα λάπτοπ. Και μην μου πείτε ότι θα κάθονται 7 ώρες με το ακουστικό του σταθερού τηλεφώνου για να παρακολουθούν την τηλεκπαίδευση. Κύριε συνάδελφε. Επαναλαμβάνω και κλείνω, κυρία Υπουργέ. Ξεπεράσαμε ότι έχετε πολύ την ευθύνη να καλύψετε τώρα την τηλεκπαίδευση έτσι ώστε να αφορά ισότιμα όλα τα παιδιά του ελληνικού λαού. Ευχαριστώ.